χορευτή και συλλέκτη λαογραφικού υλικού. Καλησπέρα και από μένα, Χριστός Ανέστη. Να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου το φίλο τον Αντώνη για τη δημιουργία του νέου CD, γιατί είναι καλό να προβάλλονται αυτές οι μελωδίες από ανθρώπους που στηρίζουν την παράδοσή μας. Ο Αντώνη με αυτόν τον τρόπο προβάλλει τις ξεχασμένες σε πολλούς μελωδίες, μα συγχρόνως τις αποτυπώνει με το δικό του ύφος και τα δικά του βιώματα, αφήνει την ταυτότητά του, όπως άλλωστε το έκαναν και οι παλαιότεροι. Πολλές φορές συναντάμε δύο οργανοπαίκτες να παίρνουν τον ίδιο σκοπό, αλλά ακούγονται σαν δύο διαφορετικά πράγματα. Νομός Λαστείου, ο νομός Σικοντιλιάς και του Πηδικτού. Ο νομός μας χωρίζεται σε τέσσερις επαρχίες: Οροπέδιο, Μεραμπέλο, Γεράπετρο, Σπία, όπου η κάθε περιοχή έχει αναπτύξει το δικό της ύφος πάνω στη μουσικοχορευτική παράδοση. Οι χωροί ήταν κοινοί σε όλες τις περιοχές, αλλά κάθε περιοχή είχε την παραλλαγή της. Ας ξεκινήσουμε από τις κοντιλιές. Οι κοντιλιές συνήθως δεν χορευότανε. Οι λασιδιώτες προτιμούσαν να σημώσουν στα όργανα και να πούνε μια μαρτυνιάδα. Δεν τις χορεύανε. Οι κοντιλιές είναι μουσικές φράσεις που πάνω σε αυτές τραγουδούν σημαντινάδες. Συνήθως οι μαρτυνιάδες είχαν κλοκή μεταξύ τους και όχι άσχετες που συναντάμε στις μέρες μας. Στο μεγαλύτερο μέρος του παλιού γλεντιού στον ομό Λαστείου πεζόταν κοντιλιές. Ονόματα από γνωστές κοντιλιές που έχουν παραμείνει ως τις μέρες μας και παίζονται ακόμα είναι οι Στιακές, οι Πουκλουμπού, οι Καγουσανές, οι Ανοιχτές, τη Νύχτα, του Αλίσου Μάνη, Φοραδάρη, Κοκκινομανόλη, Παιδιώτη, οι Σπαλκές, που λένε κάποιοι, που συνήθως παίζανε με την κιθάρα, αυτές, και πολλές άλλες κοντιλιές. Μανάς, ή αλλιώς σκηνιώτιες κοντιλιές. Οι μόνες κοντιλιές που χορευόταν στο κάτω Μεραμπέλο. Χορευόταν κυκλικά, μεικτά, η λαβή ήταν ανοιχτή σταυρωτή. Βηματικά είχε 6 βήματα όπως ο Σιγανός σε όλη την Κρήτη, παλιά, μπροστά του πόδι. Χαρακτηριστικό ήταν το τσάκισμα που έλεγαν όταν τραγουδούσαν. Για το Θεό Μανά μου, από όπου και πήρε και το όνομα ο χορός. Π.χ. μια μαρτυνιάδα που θα μπορούσαμε να πούμε ήταν «Για το Θεό καλοσυνιά, μέρα σιγανεμένη, τα νεφαλάκια του ουρανού που είναι και δεν προβαίνει. Για το Θεό Μανά μου». Σε αρχείο του 1966 που έπεσε στα χέρια μου από μια εργασία μαθήτριας από το Καστέλι Φουρνίες πάνω Μεραμπέλο της Σοφίας Οικονομάκη του Ιωάννου αναφέρεται ο Μανάς ως χορός της περιοχής, αλλά δεν έχω βρει άλλο στοιχείο προς το παρόν να αποδεικνύει ότι ήταν χορός και του πάνω Μεραμπέλου. Στο κάτω Μεραμπέλο έχουμε πολλές μαρτυρίες, στο πάνω Μεραμπέλο προς το παρόν δεν έχουμε άλλη. Ξενομπασάρης. Χορευόταν στην περιοχή της Ιεράπετρας. Το όνομά του το έχει πάρει από τη μαντινάδα που λεγόταν πρώτη. Πάντα η πρώτη μαντινιάδα αναφερόταν στο ξενομπασάρικο, δηλαδή το ξένο. Μια μαντινιάδα που έχει διασωθεί και τη λέμε συχνά «Ξενομπασαρικάκι μου, ξενομπασάρικό μου, σγουρώ με λαχνάκι μου και να σου είναι δικό μου». Βηματικά είναι το ίδιο με το Μανά, απλώς στο ξενομπασάρι συναντάμε κι άλλη μια λαβή, την Αλαμπρατσέτα, όπως
κάποιος είπαμε στον Σάλωμο ότι γίναμε αυτή τη λαμή. Πηδικτός ή κριτικός. Ο βασικός χορός της Ανατολικής Κρήτης. Κριτικός λεγότανε, όχι γιατί ήταν ο πιο κριτικός χορός, αλλά λόγω ότι ο κριτικός χορευτής έβγαζε όλη την αρχοντιά του στο συγκεκριμένο χορό. Χορευόταν ανάμεικτα, κυκλικά η λαβή από παλάμες. Σε περισσότερες περιοχές συναντάμε η λαβή να είναι στο ύψος των ματιών. Δηλαδή, εδώ και κοντά τα χέρια, όχι ανοιχτά. Ήτανε πιο μετρημένο το οι άνθρωποι, θα μπορούσαμε να πούμε, άρα είχαν σεμνότητα στο όλο σύνολο. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν με τις ονομασίες Στιακός, Γεραπετρίτικος, Λασιθιώτικος. Σε όλο τον νομό συναντάμε βασικές μελωδίες, αλλά σε κάθε περιοχή έχουμε κάποια χαρακτηριστικά γυρίσματα. Ο χορός χωρίζεται σε δύο μέρη, στο συρτό κομμάτι και στο στετό κομμάτι. Το στετό σε κάποιες περιοχές το έλεγαν όρτσες, σε κάποιες άλλες στίβα. Σε όλες τις περιοχές φιγούρες έκαναν ζευγαρωτά στη μέση. Στην οπρόσμερα ή αλλιώς κάβο, που το λέγανε κάποιοι, πάλι ζευγαρωτά ή και μεμονωμένα, και συναντάμε ένα περίεργο πράγμα να κάνουν φιγούρες και στην κουντούρα. Και όχι μόνο. Και στο τέλος, δηλαδή βλέπουμε οι τελευταίοι του κύκλου να κάνουν φιγούρες. Ό,τι αξία είχε η μπροστινή πλευρά του κύκλου είχε και το τέλος. Ήταν εισάξι οι χορευτές. Με ραμπέλο και οροπέδιο η θέση του πρώτου στο χέρι ήταν μέσα και κάτω. Στην ιερά πέτρα το χέρι του πρώτου ανεβοκατέβαινε, ήταν ανάλογα το χορευτή. Έχουμε δει και το πάνω και το κάτω και στη μέση το χέρι. Στην ιερά πέτρα παρατηρείται, σε περισσότερους χορευτές δεν είναι απόλυτα όλα αυτά, αλλά παρατηρείται ο χορευτής να πατάει πρώτα φτέρνα και μετά πέλμα. Ενώ στο μεραπέλο και στο οροπέδιο πατούσε όλο το πέλμα, από την αρχή. Στην Ιερά Πέτρα πολλοί χαρακτηρίζουν στο βηματισμό, λένε κάνουμε το κουφό ζάλο. Είναι ένα ιδιαίτερο βηματάκι, που είναι η ταυτότητα του χορού στην ουσία όταν θες να αποτυπώσεις τη συγκεκριμένη περιοχή. Σιτία, το χέρι του πρώτου, μέση και πάνω. Βηματικά παρατηρούμε ότι ο χορευτής πατάει στις μύτες. Και έχει ένα χαρακτηριστικό σταυρωματάκι. Πλέον το σταυρωματάκι το έχουν πάρει πολλοί και σε άλλες περιοχές, αλλά παλαιότερα το σταύρωμα παρέπεμπε στη σιτία. Σε κάποιες περιοχές της σιτίας συναντάμε να αλλάζουν το πρώτο με το τελευταίο ζευγάρι του κύκλου. Αυτό γινότανε μέχρι
να περάσουν όλα τα ζευγάρια από την οπρός μερά. Αποχειριστεί η βασική φιγούρα του πηδικτού στην Ανατολική Κρήτη. Πάντα οι φιγούρες ήταν μετρημένες και πρόσεχαν στην κάθε κίνηση. Ακόμα και τη θέση του χεριού την πρόσεχαν. Αγκαλιαστός, χορός και λειτουργικός, βηματικά περπατηκτός. Σε κάποιες περιοχές συναντάμε να περπατούν με ρυθμό και σε άλλες χωρίς ρυθμό, όπως η Κριτσά και ο Χρούστας. Έπιανε πρώτη συνήθως γυναίκα, η πλουμίστρα όπως τη λέγανε. Συνήθως γυναίκα μεγάλης σε ηλικία και με μεγάλη ευχέρεια στον ποιητικό λόγο, για να μπορεί να στολίζει τους συγχορευτές της με ματινάδες. Αυτό δεν ήταν απόλυτο. Πολλές φορές όταν δεν βρισκόταν η γυναίκα με αυτά τα πράγματα, έφερε και άντρας ή η γυναίκα με μικρή σε ηλικία. Το βασικό ήταν να έχει τον ποιητικό λόγο. Αλλά μία μεγάλη γυναίκα ήταν το πιο συνηθές, θα το δούμε. Οι ματινιάδες που ξεκινούσαν συνήθως αναφερόταν στο χορό για να τσιμονιάσει, να τραβήξει, να σηκωθούν. Μία παράδειγμα που λέμε, αγκαλιαστό θα κάνουμε και άλλα να αγκαλιαστούμε και βάστα και στα χέρια σου ρόδα να μυριστούμε. Ο χορός έχει τη διαδικασία το τελευταίο πάντα ζευγάρι να σηκώνει το χέρι ψηλά, να κάνει καμάρα, να περνάει όλος ο κύκλος από μέσα. Όταν τελειώσει να κάνει το ιδιαίτερο αγκάλιασμα, δηλαδή να περάσει το χέρι πάνω από τον ώμο και έτσι μέχρι να αγκαλιαστούν όλοι. Όταν αγκαλιαζόταν όλοι, συνήθως η πλουμίστρα έλεγε μια ματινιάδα. «Μαγότσι ματινιάδες μου, τσε θέλω πάλι πίσω, να μου τσιπείτε μια και μια να μην τσιλισμονήσω». Τότε ξεκινούσαν ο κάθε χορευτής για να ξεγκαλιαστεί να λέει «Ματινιάδες της πλουμίστρας». Αυτό για να ξεγκαλιαστεί ένας. Υπήρξε όμως η περίπτωση που έχουμε κάποιες μαρτυρίες που η πλουμίστρα έδινε το ερέθισμα για να ξεγκαλιαστούν όλοι μαζί και έλεγε τότε μια ματινιάδα «Δεξά θα πάρω τα στενά, ζερβά θα τα γυρίσω, εγώ που σας αγκάλιασα θα σας εξεχωρίσω». Και τότε ξεγκαλιαζόταν όλοι μαζί. Αλλά ήταν πολύ σπάνιο αυτό. Το πιο συνηθισμένο ήταν να ξεγκαλιάζεται ένας-ένας και να λέει ματινιάδες. Οι ματινιάδες συνήθως στον αγκαλιαστό ήταν ερωτικές ή επενετικές. Αλλά δεν υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ήταν χρησιμοποιούσαν σατυρικές ή πειραγματικές ματινιάδες. Και αυτό ήταν πάλι μεμονωμένα, δεν το συναντάμε πολύ συχνά. Σε κάποιες περιοχές του νομού Λαστείου συναντάμε να ξεκινάει ο αγκαλιαστός με πηδικτό. Λίγο πηδικτό, το γυρίζανε στον αγκαλιαστό και τέλος του αγκαλιαστού πάλι πηδικτό. Γι' αυτό είπαμε ότι ήταν ο βασικός χορός ο πηδικτός. Να σημειώσουμε ότι στη Ζάκρο έχει βρεθεί ένα αρχαίο αγγείο με αναπαράσταση χορευτών που είναι πιασμένοι με τον ίδιο τρόπο που πιάνονται στο συγκεκριμένο χορό μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε να πάρουμε πολλά στοιχεία γιατί είναι μια αναπαράσταση, είναι μια ζωγραφιά. Αλλά είναι και ο μόνος χορός που έχουμε αυτή τη λαμή. Πρινιανός.
Ιμπρινιανός, Ιμπρινιωτάκι, Ιμπρινιώτη. Χορευόταν σε όλες τις περιοχές του νομού Λαστίου. Πάνω κάτω ήταν ένας βηματισμός, με μικρές διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Στην Ιερά Πέτρα συναντάμε τη Λαβή, ανοιχτή σταυρωτή. Στο Μεραμπέλο, από Τσιόμους. Και λίγες μαρτυρίες για Λαβή από Παλάμες. Να πούμε ότι στο Μεραμπέλο είναι και η μόνη περιοχή στο Βρυνιανό που συναντάμε να γίνονται γιόρτσες. Να έχει δηλαδή και αστετό κομμάτι ο χορός. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές που χορευόταν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Στο Οροπέδιο συναντάμε τον Πρινιώτη, γιατί Πρινιώτη τον ακούς σε αυτά τα μέρη. Σταυρωτή, αλλά με τους άντρες να έχουν και τα δύο χέρια από πάνω. Η μορφή που συναντάμε στο Οροπέδιο είναι ο μόνος χορός στην Κρήτη που κατά τη διάρκεια του χορού βλέπουμε να χωρίζονται οι άντρες από τις γυναίκες και στη συνέχεια να ξανασμίγουν. Ο διαχωρισμός γινόταν με παράγγελμα κάποιου ανόρθωσε τα χέρια άντρες. Όχι με το όπα που συναντάμε σήμερα να λένε τα συγκροτήματα. Κάποιος έλεγε ανόρθωσε τα χέρια άντρες. Ζερβόδεξος. Ένας παρεξηγημένος χορός. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν αποκριάτικο, αλλά αυτό δεν ισχύει. Χορευόταν σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις όλο τον χρόνο. Συνήθως χορευόταν προς το τέλος του πλαιδιού. Και έχουμε και κάποιες μαρτυρίες όταν βλέπανε ότι έπεφτε το γλέντι, τον εφορεύανε για να ξανανεβάσει το κέφι. Αλλά συνήθως ήταν προς το τέλος. Το όνομα το έχει πάρει λόγω ότι μία πάει από τη μία πλευρά, μία από την άλλη. Η αναλλαγή γίνεται με μια δοξαριά που παίζει ο οργανοπαίχτης. Στην αρχή οι δοξαριές είναι αραιές, όσο προχωράει ο χορός γίνεται πιο πυκνές. Έχουμε δύο βηματισμούς στο νομό μας. Ο ένας είναι πολύ διαδεδομένο, ενώ ο δεύτερος το συναντάμε μόνο στο Κρούστα και πολύ ελάχιστες μαρτυρίες στην Κριτσά. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι στο Κρούστα και στην Κριτσά θα μπορούσαμε να πούμε το Ζερβόδεξο, το Πηδικτό σε αυτή μορφή, βηματικά. Βουργάρης. Αναφορά για αυτό το χορό έχουμε στο Κρούστα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι χορευόταν μόνο εκεί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Πηδικτός σε αρχή μορφή και όλο μπροστά. Είναι ο βηματισμός του Ζερβόδεξου στο Κρούστα. Αλλά με την διαφορά ότι δεν υπάρχει αναλλαγή κατεύθυνσης. Είχα την τύχη να καταγράψω αυτό το χορό από το Μιχάλη Λασιωτάκη, Δραγάτη, σε όλους γνωστός. Είναι από τους λίγους που τον θυμούνται ακόμα. Μερικά στιχάκια που έλεγανε πάνω στο χορό, στο ο Μιχάλης, ο Δραγάτης, όταν τον έπαιξε στη Θεοδιαπόλη, μου είπε το στιχάκι του
τον αγαπώ κι εγώ. Ψάχνοντας όμως από παλαιότερους, άρχισαν να θυμούνται κι άλλα στιγάκια που λεγόταν στο Βουργάρι. Στη Σαμίου το 77 που ήρθε και έκανε τα ντοκιμαντέρ στην Κρήτη, όταν είχε πάει στον Προύστα, υπήρχαν όλοι οι χωροί. Δεν βγήκαν ποτέ όμως στην επιφάνεια αυτά τα βίντεο. Θυμούνται το Βουργάρι, ένα μπάρμπα να κάθεται εκεί κοντά σε οργανωπαίκτες και να λέει το στιχάκι στο Βουργάρι, με τη διά μου θα χορεύω όλη μέρα, να τις πιάνω και τη χέρα. Κι άλλο ένα στιχάκι που βρήκα, πάλι στον Προύστα, για το Βουργάρι, ήταν «Μπάρμπα Γιώργη, σαν ποθάνεις το λιράκι, τα θα κάνεις, βάλε τέμου το στον άδε να το παίζω κάθε βράδυ». Απαντούσε ο γέρος. Τον ερωτούσαν και στον ίδιο σκοπό, απαντούσε αυτός. Αράπικος. Προσωπικά εγώ δεν έχω βρει στοιχεία για το συγκεκριμένο χορό. Μια αναφορά έχω μόνο στο Καρύδι Μεραμπέλου. Και τώρα θα σας πω για ένα άλλο χορό που ο Αντώνης δεν τον έχει πάει στο CD του. Πρέπει να κρατάμε πάντα κάτι. Αλλά καλό είναι, αφού πιάσαμε την περιοχή, καλό είναι να αναφερθεί και αυτός ο χορός. Είναι ο Λουβζάρης. Ένας χορός εντελώς άγνωστος για όλους μας. Χορευόντας την περιοχή της Ελλούντας, το όνομά του το πήρε από τη Λούβα. Λούβα ίσον λέπρα. Λουβιάρης ίσον λεπρός. Η μελωδία του θύμιζε σούστα. Ήταν μιμητικός χορός και οι χορευτές προσπαθούσαν να κάνουν κινήσεις που έκαναν οι λεπροί. Τα ονόματα των καλύτερων χορευτών του συγκεκριμένου χορού που διασώθηκαν μέχρι στις μέρες μας είναι του Μιχάλη και της Δοξανιάς Πουλή, δύο αδέρφια από την Ελλούντα. Και οι δύο έχουν πεθάνει, αλλά ακόμα όταν αναφερθούν οι Ελλουντιανοί για το συγκεκριμένο χορό, αν κάτσεις να ρωτήσεις, τα δύο ονόματα που θα σου πούν είναι τα δύο αδέρφια αυτά. Συρτός. Αυτοί ήταν οι χωροί κατά εξοχή, να πούμε, τις μπάντες μας. Ας πούμε και τους χορούς που ήρθαν λίγο νεότερα στην περιοχή μας. Συρτός. Ο συρτός στην περιοχή μας ή τον ακούς με το όνομα Χανιώτης. Ποτέ συρτός. Χανιώτης. Ή συρτός Χανιώτης. Σχέτω το συρτός δεν το ακούς ποτέ. Χορευόταν μεικτά, είχε πάρα πολλές μορφές βηματικά. Η επικρατέστερη στο νομό είναι ο κυκλικός, όπως συνήθως το λένε. Ήτανε ο συρτός, ήτανε ένας από τους χορούς που διδασκόταν στα σχολεία. Έχω μαρτυρίες από μεγάλες γυναίκες που αναφέρουν ότι τους τον μαθαίνανε στο σχολείο και μαζί με το χορό κάνανε και τραγούδι. Χορό, τραγούδι, τα συνδυάζανε. Μια ματινιάδα από τις πολλές που λέγανε, για να καταλάβουμε λίγο και το πνεύμα πώς τον μαθαίνανε,
στο σχολείο. Τραγουδούσαν στο σκοπό του σεκτού όπως πεζόταν στην περιοχή μας και λέγανε μια μαντινιάδα «Πέτρο και Παύλο το έπανε και 12 Αποστόλοι». Να ζήσει το σχολείο μας, μα και οι δασκάλοι όλοι. Πεντοζάλης. Να πούμε ότι πάντα και στο σιρτό δεν είχαμε πολλές φιγούρες, δεν κάναμε πολλά πράγματα, πάντα μετρημένα. Πεντοζάλης. Στον ομό μας χορευόταν μεικτά. Συνήθως η λαβή ήταν από τσιόμους. Αλλά έχουμε και μαρτυρίες να χορεύεται και από παλάμες. Προσεβασμό προς τις γυναίκες. Ήταν και αυτός ένας από τους χορούς που οι δάσκαλοι το μαθαίναν στα παιδιά από το σχολείο. Και συνήθως τραγουδούσαν το τραγούδι με του μαλλιού τις μυρωδιές. Σούστα, χορευόταν ζευγαρωτά. Βηματικά παλαιότερα χορευόταν με σταυρματάκια. Μετά του 70 άρχισε να χορεύεται όπως είναι τώρα με τα τριαράκια να γίνονται δίπλα-δίπλα. Και αυτός ήταν ένας ξένος χορός για την περιοχή μας, είχε αυτή νεότερα. Αυτά για τους χορούς μας και να κλείσω και να τονίσω ότι δεν είμαι ούτε μουσικός, ούτε έχω σπουδάσει κάτι. Ασχολούμαι με την παράδοση, συλλέγω λαογραφικό υλικό και προσπαθώ να κρατήσω ζωντανό ό,τι έχει παραμείνει στις σκέψεις κάποιων ηλικιωμένων ακόμα. Ξεκίνησα το ψάξιμο το 2007 να μαζεύω υλικό και συνεχίζω.